Καλησπέρα σας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είμαι ανάμεσά σας απόψε, γιατί δίνετε κι εσείς από το δικό σας μετερίζει μια τεράστια μάχη για την πρόοδο του λαού μας, για την ανάπτυξη του τόπου μας, για την υπεράσπιση της άμυνας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού μας. Εδώ αυτές τις τρεις μέρες θα περάσουμε όμορφα, με λίγη ξενιασιά, με ξεκούραση, με συναυλίες, με πολιτικές συζητήσεις, γιατί από τη Δευτέρα μας περιμένουν ξανά τα δύσκολα. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, όλοι το ξέρουμε, το λένε και οι κυβερνώντες, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει η ηγεσία του ΝΑΤΟ, το λέει όλος ο κόσμος, και αυτό οφείλεται και στην ένταση του υπεριαλιστικού πολέμου, στην κλιμάκωσή του, με μεγάλους κινδύνους για εμπλοκή και της χώρας μας σε μια γενικότερη ανάφλεξη. Ο δύσκολος χειμώνας έχει να κάνει και με τον ενεργειακό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ενεργειακή φτώχεια, τις ανατιμήσεις, την τεράστια ακρίβεια, και έρχεται πραγματικά ένας χειμώνας για τα λαϊκά νοικοκυριά που θα πληρώνουν το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τα πάντα, το ρεύμα, τη βενζίνη, και η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών, και από αυτή τη σκοπιά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα βρίσκεται μπροστά σε όλους αυτούς τους αγώνες. Και την ίδια στιγμή βέβαια αποδυναμώνεται η άμυνα της χώρας λόγω της αποστολής στρατιωτικών οχημάτων και άλλων χρήσιμων εργαλείων για την άμυνα της χώρας προς τη γειτονική Ουκρανία για ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ εκεί. Δυναμώνουν οι αμερικανοατοικές βάσεις. Υπάρχει η απειλή εκ μέρους του Ερντογάν και της άρχουσας τάξης της Τουρκίας για θερμά επεισόδια και διεκδικήσεις ακόμα και σε τμήματα της κυριαρχίας της Ελλάδας. Και βεβαίως υπάρχουν οι αγώνες που συνεχώς αντιμετωπίζονται με καταστολή, με βία, με παρακολουθήσεις και υποκλοπές εκ μέρους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να πούμε εδώ και με το σιγοντάρισμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ουσιαστικά ρίχνουν στάχτη στα μάτια του λαού και αποπροσανατολίζουν. Είμαστε σε μια παρατεταμένη επίσης προεκλογική περίοδο. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι πρέπει να δυναμώσουν τόσο οι αγώνες για να έχει ο λαός μας ανάσες ανακούφισης, για να πιέσουμε όσο γίνεται να πάρθουν μέτρα υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, αλλά ταυτόχρονα να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ, να ενισχύσουμε το ΚΚΕ παντού, στα σωματεία, στους συλλόγους, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας που έχει εκλογές, σε άλλες αρχιερεσίες, και την ίδια ώρα να προετοιμαστούμε για τις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Νοέμβρη του 2023, έτσι ώστε να βγει πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ μέσα στο λαό. Γιατί μόνο ο λαός με το κουκουέ μπορεί να σώσει το λαό. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία, να είστε καλά, να περνάτε καλά, και αγωνιστική αισιοδοξία.